Φίλες, καλησπέρα σα! Και πάλι μαζί στην εκπομπή Επιτολόγου Σου, Τρίτη βράδυ, 8.30 ώρα, ζωντανά από το στούντιο του Word of God και πάλι μαζί σα σε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει σαν σκοπό, όπω άλλωστε και όλο το κανάλι του Word of God, σαν σκοπό έχει τη μετάδοση του λόγου του Θεού, την ε, το μήνυμα του Ευαγγελίου να έρθει σε κάθε σπίτι. Η επιθυμία μα είναι η σωτηρία την οποία ο Ιησούς Χριστός έχει δώσει δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους, να τη λάβουμε και εμείς σαν Έλληνες και να την γευτούμε πραγματικά αυτή τη μεγάλη σωτηρία την οποία ο Ιησούς Χριστός κάνει σε όλους όσους επικαλούνται το όνομά Του, σε όλους όσους θέλουν να δεχτούν αυτό το οποίο Εκείνος δίνει και δεν είναι τίποτα άλλο από την αιώνια ζωή. Εδώ ο σε ένα μικρό ψαλμό τον οποίο έτσι επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, έχει ένα κάφημα, έχει μια βεβαιότητα, έχει μια σιγουριά. Και η σιγουριά του δεν, εκπέμπε, δεν βγαίνει μέσα από τίποτα άλλο, παρά μόνο μέσα από την βεβαιότητα την οποία έχει η καρδιά του, ότι ο Χριστός είναι το προπύργιο του, ότι ο Θεός είναι η πέτρα στην οποία πάνω, οικοδομή και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, διότι αυτός ο ψαλμοδός μας δίνει και σε εμά ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, μια πάρα πολύ ωραία προτροπή. Σε έναν κόσμο που όλα σαλεύονται, σε έναν κόσμο που όλα μετακινούνται, σε έναν κόσμο τον οποίο πράγματι τίποτα δεν μπορεί να βρεθεί σταθερό για να επικοδομήσει ο άνθρωπος πάνω σε αυτό, έρχεται ο ψαλμοδός να μας συστήσει τι. Την πέτρα τη σωτηρία την οποία δεν είναι άλλη παρά μόνο από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είναι η ώρα λοιπόν και εμείς να αποδεχτούμε αυτά τα λόγια. Είναι η ώρα αγαπητοί μου φίλες και φίλοι να δούμε αν πράγματι και να εμπειρευτούμε αν πράγματι αυτή η πείρα την οποία συστήνει ο ψαλμοδός είναι αληθινή ή όχι. Αν πραγματικά δηλαδή μπορούμε και εμείς να βάλουμε με τη σειρά μας πάνω σε αυτό το λόγο του Θεού Τη ζωή μα, άμα μπορούμε και εμεί με τη δικιά μα σειρά να οικοδομήσουμε πάνω στον λόγο του Θεού, στον προαιώνιο λόγο του Θεού. Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι και φίλε, ότι ο άνθρωπο ζητάει από, τα, από τον Θεό την τη στιγμή που εκείνο νιώθει αδύναμο. Έρχεται σε αδιέξοδο. Δυστυχώ έτσι είναι ο άνθρωπο πλασμένο. Αλλά απ' την άλλη κιόλα, να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό που τελικά ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όσο δύναμη και να μπορεί να έχει, όσο γνώση και να μπορεί να έχει, όσο καλά και να τα πήγε σε αυτήν εδώ τη ζωή, έρχεται ξαφνικά μια δύσκολη κατάσταση, έρχεται τελικά μια απρόσμενη περίπτωση, την οποία δεν, την ήταν, δεν ήταν προβλέψιμη για τον άνθρωπο, και έτσι ο άνθρωπο ατονεί, αποκάμει, μένει μετέωρο, και εδώ είναι αγαπητοί φίλε και φίλοι που έρχεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και να συστήσει τι. Να προσκαλέσει τι. Να προσκαλέσει τον άνθρωπο και να συστήσει στον άνθρωπο ένα σταθερό θεμέλιο. Ένα θεμέλιο το οποίο δεν μετακινείται. Ένα θεμέλιο το οποίο δεν πρόκειται να πέσει. Ένα θεμέλιο στο οποίο μπορεί να επικοδομήσει τη ζωή σου και η οικοδομή σου να μείνει στον αιώνα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Υπήρχαν δύο άνθρωποι εκείνη την ευλογημένη περίοδο που ο Χριστός, ο Κύριος μας, περπάτησε εν σωματική μορφή πάνω στον κόσμο αυτό, υπήρχαν δύο άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ένα καλό συναπάντημα. Δύο άνθρωποι που στη δυσκολία τους, στην αδυναμία τους, στο πρόβλημά τους, στρέψαν το βλέμμα τους προς τον Χριστό. Αν σήμερα λοιπόν μας ακούς, αν σήμερα που έρχεται, έρχονται αυτά τα λόγια στα αυτιά σου, στην καρδιά σου, Δώσε περιθώριο, στρέψε το βλέμμα σου προς τον Ιησού Χριστό, προς αυτό το θεμέλιο λίθα. Και ένα είναι βέβαιο, θα συμβεί αυτό το οποίο δεν προσμένεις και δεν γνωρίζεις, διότι ο Κύριος έχει και βουλεύεται αγαθή βουλή για όλους μας. Θα διαβάσουμε λοιπόν ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, από το καταλούκα Ευαγγέλιο και από το ε ή ε, τα ε, ε, κεφάλαιο, συγγνώμη, και από το τα ε, κεφάλαιο, μα λέει λόγο του Θεού. Όταν δεν επέστρεψε ο Ιησούς αποδέχτη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήταν περιμένοντας αυτόν. Και εδώ ήρθε άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως της ήταν άρχον της συναγωγής. Και πεσώνει πόδας του Ιησούς παρεκάλλη αυτό να εισέλθει στον οίκον αυτού. Διότι είχε φυγατέρα μονογενή ως ετών 12 και αυτή απέθνισκε ενώ δε επορεύω το, η όχλη συνέθλιβον αυτών και γινή τη έχου αρίσει αίματο δώδεκα έτη, ή τη δαπανίσασα ει γιατρού όλο το βίο αυτής δεν η δινήθη να θεραπευτεί απουδενό. Πλησιάσα, πλησιάσασα, όπισθεν, όπισθεν, ήγγισε το άκρο του ηματίου αυτού και παρευτή εστάθη η ρίση του αίματο αυτή. Και είπε ο Ισού, τη μου ήγγισε, και ενώ ναι, ήρ, ήρνούντο πάντε, είπε ο Πέτρο και μετά αυτού, επιστάτα οι όχλοι σε συμπιέζουση και σε συνθλίβουση. Και εσύ λέγεις, μου ήγκισε Ο δε Ιησούς είπε, «Μου ήγκησε τι διότι εγώ ενόησα ότι εξήλθε δύναμη από εμού». Ιδούσα δε η γηνή ότι, ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτόν, απέγγειλε προς αυτόν ενώπιον πα, παντός του λαού, «Δια ποια αιτία ήγκισε αυτόν και ότι παρευθείς Ο δε είπε προς αυτήν, «Θάρη φύγατε η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η Σιρήνη. Ενώ δε ελάλη έτσι έρχεται τη παρά του αρχισαν συναγόγου λέγω προ αυτόν ότι απέθανε η θυγάτη σου, μη ενοχλεί τον, τον, διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς ακούσα, απεκρίθη προ αυτόν, λέγω. Μη φοβού, μόνο πίστευε και θέλει σωθεί. Και όταν εισήλθε στην οικία, αν δεν άφηκε ουδένα να εισέλθει η τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη και τον πατέρα τη κόρη και τη μητέρα έκλεον δε πάντες και εθρίνουν αυτήν ο δε είπε μην κλαίετε δεν απέθανε αλλά κοιμάται και καταγέλλων αυτόν εξεύροντος ότι απέθανε αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσα στη χείραν αυτήν εφώναξε λέγον κοράσιο σηκώθητη και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευτής και, και προσέταξε να δοθεί σε αυτήν να φάγει και ξεπλάγησαν οι γονείς αυτής ο δε παρέγγειλε σε αυτούς να μην υποσεί μηδένα το γεγονός, να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σε αυτό τον ωραίο λόγο, τον οποίο ακούμε σήμερα, πόσο δύναμη και ζωή έρχεται μέσα στην καρδιά μας, όταν βλέπουμε τον άρχοντα της ζωής, όταν βλέπουμε τον αρχηγό της πίστεως μας, να λέει λόγο και να γίνεται ο ίδιος λόγος όπως έγινε και στην αρχή γεννηθεί το φως και γένετο. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Κοράσιο σε σένα λέγω, σηκώθητη. Και σηκώθηκε. Και αναστήθηκε. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτή μέσα σε αυτό το θνητό σώμα. Όμω να τα δούμε τα πράγματα από την αρχή. Να δούμε δύο ανθρώπου οι οποίοι έχουν ένα καλό κοινό συναπάντημα. Κατά τα άλλα, τίποτα δεν του κάνει να είναι ίδιοι. Στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές ζωές έχουν διαφορετικά ερεθίσματα, διαφορετικά βιώματα. Υπάρχει μια γυναίκα η οποία 12 χρόνια ταλαιπωρείται. 12 χρόνια το, το σώμα της χάνει αίμα. Κάνει προσπάθειες ανθρώπινες και καλό είναι αυτό. Πλησιάζει τους ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται ότι μπορούν να τη θεραπεύσουν. Δύναται. Να δώσει γιατί φαίνεται ήταν μια γυναίκα η οποία είχε περιουσία, πλούτη Δαπανάτε για να έρθει η θεραπεία στο, στο σώμα της Αλλά τίποτα δεν γίνεται Αντιθέτως 12 χρόνια από το κακό στο χειρότερο 12 χρόνια να πάσχει, να υποφέρει, να πονάει, να θλίβεται Να μην μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή και παράλληλα να φτωχαίνει. Να φτωχαίνει, να φτωχαίνει, να δαπανάται και να μην μπορεί να βρει αυτό το οποίο επιθυμεί. Όλη τη η ζωή λοιπόν από την πρώτη μέρα που παρατήρησε τη μικρή πληγή αυτή να βγάνει το αίμα τη μέχρι εκείνη τη στιγμή που πλέον πράγματι για τη 12 χρόνια αγαπητοί μας φίλοι και φίλες το να πάσει ο άνθρωπος, το να υποφέρει, φανταστείτε σε τι κατάσταση θα την είχε φέρει. Ε. Αντιθέτως όμως, ένας άλλος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια, 12 χρόνια, ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο, απολαμβάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρχισυνάγωγος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εφυπόλυπτος μέσα στην κοινωνία τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε τα έχει και τα απολαμβάνει όλα. Την ίδια στιγμή που η γυναίκα χάνει αίμα, την ίδια στιγμή θα λέγαμε γεννιέται ένα κοριτσάκι το οποίο με πολύ αγάπη, με πολύ μεγάλη θαλπορή, με πολύ μεγάλη υπομονή, αρχίζει και μεγαλώνει στο σπίτι αυτού του ανθρώπου του Ιάιρου. Δώδεκα χρόνια γέλια και χαρές. Δώδεκα χρόνια απόλαυση μια οικογένειακή θαλπορής. Δώδεκα χρόνια μια πραγματικά ιδηλιακή εικόνα και ατμόσφαιρα γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Τα έχει όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως και ο ένας και ο άλλος έχουν ανάγκη το Χριστό. Σήμερα έχεις ανάγκη το Χριστό. Όποια και να είναι η κατάσταση της ζωής σου, έχεις ανάγκη το Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εκείνος είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Είναι ο ίδιος ο, ίδιος ο οποίος τον πλησιάσαν είναι ο ίδιο, τον οποίο περιμένει να τον πλησιάσει. Είναι ο ίδιο ο οποίο μπορεί να πει λόγο και να γίνει, όπω έγινε. Ο Ιάιρο λοιπόν, ενώ όλα αυτά τα χρόνια απολαμβάνει, εξεύνη έρχεται το αναπάντεχο. Και πολλέ φορέ στη ζωή μα έρχεται εξεύνη το αναπάντεχο. Ενώ έχουμε προσχεδιάσει, ενώ τα έχουμε τακτοποιήσει, ενώ τα υπολογίζουμε μετρημένα ότι θα μα βγουν έτσι, έρχεται. Έρχεται ένα θέμα, ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, μια ασθένεια, κάτι το οποίο πυρπολεί τη ζωή μας, δεν μας ρωτάει. Έρχεται και εξαναγκάζει τη ζωή μας να, να πάρει μια άλλη πορεία, δεν το θέλω, δεν μου αρέσει, όμως έρχεται. Τι έχει έρθει στη ζωή σου σήμερα, τι είναι αυτό που μπήκε στη ζωή σου εξέφνης και σε αποπροσανατόλησε και σε έβγαλε από το δρόμο σου, από του συλλογισμού σου, από του σχεδιασμού σου. Τι είναι αυτό. Για τον Ιάιρο είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια που έρχεται στην αγαπημένη του κόρη. Βλέπετε, τα πάντα είναι δυνατά να συμβούνε. Βλέπετε ότι τα πάντα μπορούν να, έρθουν μπροστά μας χωρίς να τα γνωρίζουμε, χωρίς να τα θέλουμε, χωρίς να τα επιδιώκουμε και όμως έρχονται. Έρχεται λοιπόν αυτή η δυσκολία σε αυτόν τον άνθρωπο. Άνθρωπο τη συναγωγή, άνθρωπο ο οποίο είναι ευυπόλυτο, άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σταθεί στον κοινωνικό του περίγυρο, όμω τώρα δεν μπορεί παρά μόνο να αλλάξει την πορεία τη ζωή του. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα κορίτσι, το παιδί του το οποίο το υπεραγαπάει και χάνεται. Χάνεται μέσα σε αυτό το συλλογισμό, μέσα σε αυτέ τι δυσκολίε. Μέσα σε αυτούς τους προβληματισμούς έχει ακούσει για ένα όνομα. Όπως ακούσε εσύ σήμερα για το όνομα του Χριστού. Όπως ακούμε κι εμείς όλοι μας για το όνομα του Χριστού. Τι μπορεί να κάνει αυτός ο, ο, ο φτωχό διδάσκαλος, ο γιος του του Μαραγκού, τι μπορεί να κάνει. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά πλέον μείνει μετέωρο, τα πάντα συλλογίζεται για να έρθει στη ζωή του και πάλι η ησυχία και η ειρήνη. Έτσι λοιπόν και ο Ιάιρος συλλογίζεται και απευθύνεται και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την κλίση την οποία φέρνει ο Ιάιρος στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τον πλησιάζει λοιπόν, του μιλάει και τον παρακαλεί να εισέλθει στον οίκο του. Γιατί η κόρη του, το μονάκριβό του κορίτσι, είναι έτοιμη να πεθάνει. Όμως καθώς ο Κύριος μας θα στρίψει την πορεία του προς αυτό το σπίτι των οποίων τον καλούν, και εδώ να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος στρέφει τους οφθαλμούς του προς Αυτόν τον οποίον τον επικαλείται με όλη του την καρδιά. Δεν κοιτάει ποιος είναι. Δεν εξετάζει αν πρέπει. Γνωρίζει ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου Εκείνος θα έρθει και θα επέμβει. Δεν γίνεται αλλιώ είναι νόμος Θεού. Είναι νόμος Θεού αυτός. Όστις επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος Και αυτή είναι νόμοι πνευματική. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ενεργούνται δυνάμεις πάνω σε αυτό το πιστεύω του ανθρώπου. Καθώς λοιπόν ο Κύριος τρέφει και αλλάζει την πορεία του για να πάει στο σπίτι του Ιαερίου, του Ιάιρου, έτσι θα στρέψει και σήμερα και θα έρθει προς εσένα. Αν θα τον επικαλεστείς με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αν θα του ζητήσεις και θα του πεις, κύριε σε παρακαλώ, θέλω να επέμβεις αυτή την ώρα στη ζωή μου. Θέλω να διώξεις από πάνω μου τη φθορά, το θάνατο. Να έρθει η ζωή. Θέλω να επιλύσεις αυτό το δύσκολο κόμπο ο οποίο έχει βρεθεί εμπόδιο στη ζωή μου. Θέλω κύριε. Τι θέλεις απόψε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός που μπορεί, θέλει να το εκτελέσει. Τώρα μένει το θέλω το δικό σου να έρθει και να ταυτιστεί με το θέλω του Κυρίου. Θέλει σήμερα να γίνεις υγιής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα λοιπόν, αν επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου, σήμερα θα έρθει η υγείαση και η θεραπεία. Καθώς λοιπόν στρέφει ο Κύριος με όλο τον όχλο να τον συθλίβει, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι απροσπέλαστο, σε έναν δρόμο τον οποίον όλοι είναι γύρω του και δεν, μπορούνε, δεν, δεν μπορεί να κινηθεί, εκείνη την ώρα μια γυναίκα, αυτή η γυναίκα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια πάσχει, όλα αυτά τα χρόνια υποφέρει, παίρνει μια δύναμη μέσα στην ψυχή της, συλλογίζεται αυτό το οποίο είναι αδύνατο, αλλά έχοντα πίστη, εκτελεί το αδύνατο, ευχαριστούμε τον Κύριο, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ενώ τον συθλίβουν, ένας άνθρωπος, μία γυναίκα, πάει και αγγίζει τον Κύριο. Και εδώ να προσέξουμε αγαπητοί φίλες και φίλοι, πόσο ωραία, πόσο γλυκά ο Ιησούς θα σταθεί σε αυτή τη γυναίκα αντίθετα, ευχαριστούμε τον Κύριο, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά είχε συναναστραφεί και είχε προσπαθήσει να λάβει τη σωτηρία της. Κάποιος με άγγιξε. Οι μαθητές μπαίνουν στη λογική, κύριε εδώ σε συθλίβουνε, εδώ κύριε σε, σε, είναι πάνω μας όλοι και εσύ λες ότι κάποιος άγγιξε, όχι. Τώρα κάποιος με άγγιξε γιατί εξήλθε δύναμη από μένα. Ναι. Και αυτή η δύναμη που φεύγει από τον Κύριο δεν φεύγει να, και, και να είναι κενή. Η δύναμη του Λόγου του Θεού δεν εξέρχεται για να μείνει μετέωρη και κενή, αλλά εξέρχεται για να έρθει μέσα στις καρδιές οι οποίες εξητούν από το Θεό, για να λάβουν δύναμη, θεραπεία, σωτηρία, έκβαση των προβλημάτων. Αυτή είναι η δύναμη. Σήμερα πάρε τη δύναμη του Ιησού Χριστού και σε σένα σου ανήκει. Και για σένα είναι. Άντλησε από αυτή τη δύναμη του Κυρίου. Πάρε από τον από το δυνατόν Θεό, τον αιώνιον Θεό, αυτή τη δύναμη την οποία σου αναλογεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου και θα δεις ότι η ζωή σου δεν θα είναι η ίδια από σήμερα. Από σήμερα μα θα το εκτελέσεις αυτό. Αν απομακρύνθηκες και άρχισε να φεύγει η ζωή από πάνω σου όπως φεύγει το αίμα από την αιμορροούσα. Πάρε δύναμη και άγγιξε το χέρι του Κυρίου. Το ματωμένο χέρι του κυρίου να σου δώσει και πάλι ζωή, δόξα στο όνομα του κυρίου. Και όταν τα αυτά, αυτή η γυναίκα τρέμουσα, λέει. Έτρεμε. Πω, πω με κατάλαβε. Αλλά σε αυτή τη γυναίκα η στιγμή αυτή είναι μοναδική. Γιατί κοιτάει το σώμα της θεραπευμένο. Γιατί βλέπει τη ζωή της να, αναστάνε, να ανασταίνεται. Βλέπει τη ζωή της να ξανάρχεται στα φυσιολογικά. Βλέπει το σώμα της να είναι δυνατό, καθαρό, θεραπευμένο. Πώς να κρύψει αυτό το οποίο έγινε στη ζωή της. Πώς να μην ομολογήσει αυτό το οποίο συνέβη πάνω της. Πώ να κρύψει αυτή την ενέργεια την οποία ο ίδιο ο Χριστό έκανε σε αυτήν. Μην κρύψει αυτό που κάνει ο Χριστό. Φανέρωσέ το. Στείλε μα ένα μήνυμα. Πε τι έκανε ο Χριστό στη ζωή σου. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Δώσε μα ένα mail, ένα τηλεφώνημα. Πε μα πώ ενεργεί ο Ισού Χριστό για να το μαρτυρήσουμε μέσα από το σταθμό, μέσα από την εκπομπή. Ευχαριστούμε τον κύριο. Τρέμουσα λοιπόν απήγγειλε απήγγελε προς αυτόν ενώπιος παντό παντός του λαού δια ποια αιτία έγκυσε αυτόν και ότι υπαρευθείς η ατρέφτη. Ο δε είπε, και αυτό πρέπει να προσέξουμε, ο δε είπε θάρη θίγατερ η πίστη σου σε έσωσε. Η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η σιρήνη. Δεν είναι ότι έλαβε μόνο τη σωτηρία της ψυχής της. Δεν είναι μόνο ότι έλαβε, συγγνώμη, τη θεραπεία του σώματός της. Έλαβε και τη σωτηρία της ψυχής της. Άλλαξε ο άνθρωπο αυτό. Και ο άνθρωπο ο οποίο πλησιάζει και αγγίζει τον κύριο αλλάζει, δεν είναι ο ίδιο. Θεραπεύεται, ενισχύεται, ενδυναμώνεται. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και η πορεία την οποία είχε προ το θάνατο τώρα είναι προ τη ζωή. Όμω το έργο του κυρίου δεν τελείωσε. Και καθώ συνεχίζει την πορεία του για το σπίτι του, οι άιρου τα μαντάτα. Δύσκολα τα πράγματα. Και καμιά φορά φαινόνται τα πράγματα ότι είναι πολύ δύσκολα, αγαπητοί μα φίλοι και φίλοι. Μπορεί να το έχει γευτεί κι εσύ. Να πει ότι δεν γίνεται τίποτα. Τι να γίνει τώρα. Μην πα πια στο σπίτι του Ιάιρου. Μην ενοχλεί πλέον το διδάσκαλε Ιάιρε. Το κορίτσι πέθανε. Δεν γίνεται τώρα τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι που, που να, να, να δώσει σε ένα ελπίδα και ζωή. Δεν γίνεται. Μην ακούς αυτέ τι φωνέ σήμερα. Ας μην ακούμε αυτές τις φωνές που έρχονται στα αυτιά μας. Τίποτα δεν τελείωσε εάν ο Ιησούς Χριστός δεν μιλήσει τελευταίος. Τίποτα δεν τελείωσε. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος άλλος τόλμησε αν μου επιτρέπετε να σταθεί και να πει ότι εγώ είμαι η Ανάσταση. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όλα αυτά, τα εγώ, αυτά τα εγώ είμαι που είπε ο Κύριος μας. Ποιος άλλος στάθηκε. Μόνο ο Κύριος. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ενώ όλοι στέκονται και γίνονται εμπόδιο, ο Κύριος μας λέει έχει λόγο για τον Ιάιρο. Και έχει λόγο για σένα σήμερα. Μη φοβού. Μόνο πίστευε και θέλεις σωθεί. Μη φοβού. Να φύγει ο φόβος από την καρδιά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο λέει ο λόγο του Θεού. Σήμερα να αγαπήσει εξ τη καρδία σου κύριον τον Θεό σου. Αυτόν μόνο να λατρεύει, αυτόν μόνο να υπακού, αυτόν μόνο να υπηρετεί και να ακολουθεί. Και τότε ο φόβο φεύγει και η πίστη μέσα στη ζωή του ανθρώπου έρχεται. Μια πίστη η οποία δεν αποδεικνύεται με τα τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά με τι, με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, δόξα στο όνομα του Θεού. Μην φοβούει η άειρε, μόνο πίστευε, μα τι θα κάνεις κύριε. Μη φοβού, μόνο πίστευες Πόσο συγκλονιστικέ ήταν αυτέ τι στιγμέ μέχρι να φτάσουν στο σπίτι του Ιαήρου, ε. Τι να γίνεται μέσα στην καρδιά αυτονού του ανθρώπου. Σε τι αμηχανία, σε τι, σε τι θέση να έχει φτάσει η καρδιά αυτονού του ανθρώπου. Μήπω είναι έτσι η καρδιά σου και σένα σήμερα. Μήπω πραγματικά βλέπει να φεύγει από πάνω σου η ζωή. Να φεύγει κάθε ελπίδα. Υπάρχει λόγο Θεού για σένα είναι σήμερα. Και για όλου μα σήμερα. Μη φοβού. Μόνο πίστευε. Και απευθυνόμενο προ του όχλου, λέει ο κύριο, ε, ευχαριστούμε τον κύριο, ότι το κορίτσι δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και οι άνθρωποι αρχίζουν να γελάνε. Ε. Τι λέει τώρα, αφού πέθανε, έφυγε η πνοή τη, έκλεισαν τα μάτια τη και καταγέλουν αυτόν. Μπορεί να σε γελάσουν, να, να γελάσουνε, εις βάρος σου, να σε κοροϊδέψουν. Μην κλονιστείς, μην απελπιστείς, να ξέρεις σε ποιον επίστεψες. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εξεύρω εις τι να επίστεψα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν γνωρίζουμε σε ποιον πιστεύουμε, αυτός είναι ικανός και δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας και να εκταλέσει όλο το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην ακούς τους τα γέλια, τις αρνητικές θέσεις και κουβέντες, μην ακούς τους επηρεασμού οι οποίοι προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άπιστοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το θέλημα του Θεού, μην τους αφήσεις να εξαρτηθεί η συνέχεια της ζωής σου από αυτούς. Για φανταστείτε, ο Ιάηρος να μην είχε πάρει δύναμη στην πίστη του, στην καρδιά του, να μην είχε την τελεία ελπίδα στο, στον Κύριο. Τι θα γινότανε. Δεν θα υπήρξε η εξέλιξη και η εξέλιξη είναι θαυμαστή. Υπάρχει μια εξέλιξη μέσα στη ζωή σου η οποία είναι θαυμαστή όταν εσύ θα εξαρτήσεις τη ζωή σου κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Θα μπει μέσα ο Κύριος. Θα βγουν όλοι αυτοί που γελάνε. Θα φύγουν από τη ζωή σου αυτοί που ονειδίζουν. Που αστιεύονται. Που δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Θα μείνουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα σε ενισχύσουν στην πίστη. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αγαπούν πάνε το θέλημα του Θεού. Θα μείνει ο πατέρα, η μητέρα, ο Ιάννη, ο Ιάκοβο, ο Πέτρο. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δεχτούν μέσα στην καρδιά του αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει ο κύριο, ακόμα και δεν το ξέρουν. Γιατί? Γιατί ο Πέτρο έχει γνωρίσει ότι επί τον λόγο του κυρίου γίνονται τα πάντα. Δόξα στον κύριο. Επί τον λόγο του κυρίου λοιπόν θα γίνουν τα πάντα και στη δικιά σου τη ζωή. Και σε όλη τη ζωή οι οποίοι θα αφιερωθούν στο θέλημα του Θεού. Και στρέφει ο κύριο λοιπόν προ το κοράσιον. Και λέει Κοράσιον σηκώθητη και επέστρεψε λέει το πνεύμα αυτής μέσα σε αυτό το θνητό σώμα και ήρθε πάλι η ζωή και έφυγε ο θάνατος. Είναι μια ευλογημένη μαρτυρία η σημερινή προς εσάς και προς όλους μας. Όταν έρθει ο Χριστός έρχεται η ζωή και όταν έρχεται η ζωή φεύγει ο θάνατος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να φύγει ο θάνατος μέσα από τη ζωή σου, πάνω από το σώμα σου, εξουσία έχει ο ίδιος ο Κύριος να πει σήμερα είσαι ελεύθερος. Αν το πιστέψεις, μη φοβού και λάβε αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει για σένα ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει να σταθούμε στο θέλημά Του μέχρι το τέλος κοντά Του γιατί βουλή αγαθή βουλεύεται ο Θεός για όλους μας. Αμήν.